Αλλάζουμε κλίμα και θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε μέσω βιντεοκλήσης με τον κύριο Γιάννη Μίτσιο, διεθνολόγο, να μιλήσουμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κύριε Μίτσιο, πολύ καλησπέρα σας. Σας, κύριε Γονδρόπουλε, καλησπέρα. Πολλά κύματα περνάνε οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Αρχικά είχαμε την πρώτη, έτσι, το debate που είχε γίνει μπροστά από τις κάμερες μεταξύ του κυρίου Τσαβούσογλου και του κυρίου Δένδια, που ακολούθησε μετά η επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας εδώ στην περιοχή της Τράκης με πολλές και προκλητικές δηλώσεις. Και τώρα έχουμε και το πρώτο Μπαϊράμι να γιορτάζεται μέσα στην Αγία Σοφία. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, κύριε Μίτσιο, αν θέλετε, να μας πείτε και τη δικιά σας την άποψη, πώς καθορίζετε όλοι, για να μας μιλήσετε για την πορεία αυτών των εξελίξεων και τι θα έχουμε να περιμένουμε στο επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι η επίσκεψη του Τούρκου Υφυπουργού Εξωτερικών είχε τρία κέρια σημεία κατά την προσωπική μου άποψη. Το ένα ήταν ότι ήθελα να δώσει μια απάντηση στα όσα είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην Άγκυρα, μπροστά στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, όπου είπε ότι δεν υπάρχει θέμα τουρκικής μειονότητας, είναι μουσουλμανική μειονότητα βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, και ουσιαστικά ήθελε κατά κάποιο τρόπο να πάρει τη ρεβάνς εντός εισαγωγικών. Το δεύτερο είναι ότι θέλει να κάνει και μια μορφή ψυχολογικής στήριξης στους δικούς τους στην Ελλάδα, στο προξενείο, σε όλους θεωρούνται για αυτούς μειονότητα, ότι είμαστε εδώ, η μαμά πατρίδα σας στηρίζει κτλ. Το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην ευρύτερη στρατηγική της Τουρκίας, η οποία θέλει να επεμβαίνει και να παρέχει εντός εισαγωγικών προστασία είτε στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, είτε στους οικογενείς πληθυσμούς στα Βαλκάνια, στην Ουκρανία με τους Τατάρους, στη Μέση Ανατολή. Και όλο αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο στο οποίο κινείται η τουρκική διπλωματία. Και εμείς βέβαια από το καλοκαίρι πέρυσι μέχρι σήμερα δεν έχουμε σταματήσει την κυριολεξία, την ένταση, τις διπλωματικές επαφές, αλλά μέχρι τώρα δυστυχώς δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Θεωρείτε ότι όλο αυτός ο αντίκτυπος που είχε η επίσκεψη του Υφυπουργού και φυσικά ο διάλογος που είχε προηγηθεί μπροστά στις κάμερες μαζί με τον κύριο Δένδια δυσχεραίνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών? Ουσιαστικά δεν έχουμε κάποια πρόοδο. Mm-hmm. Τώρα βέβαια εντός εισαγωγικών γίνεται διάλογος για να γίνεται. Είδατε, καταρρεύσαν και οι συνομιλίες για το Κυπριακό στην Ελβετία πριν λίγο καιρό, μεγάλη εβδομάδα, που ουσιαστικά η Τουρκία με την πολιτική της των δύο κρατών και όπως παρουσίασε ήταν ανένδοτη στην κυριολεξία. Τώρα αναμένεται να έρθει τον άλλο μήνα ο Τσαβούσογλου στην Ελλάδα. Αλλά βέβαια το ανησυχητικό είναι ότι η Τουρκία άρχισε και παρεμβαίνει και με το Παλαιστινιακό που έσκασε τις τελευταίες μέρες. Προσπαθεί να πλασαριστεί ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη που αγκαλιάζει όλο το χώρο το μουσουλμανικό, και εδώ βέβαια θα είναι οι προκλήσεις. Αλλά για μας δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή, διότι βλέπετε πάνω και στην Αλεξανδρούπολη και η νατοϊκή άσκηση ενδυνάμωσε το ρόλο της χώρας μας, συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, ο ρόλος της Εγνατίας, ο ρόλος της υδρονομικής Εγνατίας, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που θα πάρει τα επόμενα χρόνια πάρα πολύ μεγάλη αξία. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μας φοβίζει ούτε να μας ενοχλεί κάποια τέτοια κίνηση. Mm-hmm. Και όλα αυτά που γίνονται γύρω από την Αγία Σοφία, τις φιέστες θα τις πω εγώ ουσιαστικά, γιατί υπάρχουν τζαμιά, υπάρχουν χώροι λατρείας στην Τουρκία, αλλά βλέπουμε και τώρα έχει ξεκινήσει και τον Μπαϊράμι μέσα στην μεγάλη αυτή εκκλησία, και αυτό είναι ένας μοχλός πίεσης ουσιαστικά προς την Ελλάδα αλλά και προς ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι δεν είναι, κύριε Μίτσιο? Το έδειξε πέρυσι όταν η Αγία Σοφία ήταν μουσείο και πήρε mm-hmm. την απόφαση να το μετατρέψει σε τζαμί, αγνώντας και τις εκκλήσεις και της UNESCO και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως έχει και μια άλλη έννοια, ότι βρίσκει και τα κάνει, όπως λέει ο λαός, η Τουρκία. Mm-hmm. Η Τουρκία δεν αισθάνθηκε καμία οικονομική πίεση, δεν αισθάνθηκε κανένα κύμα κυρώσεων. Το πήγαινε από συνάντηση σε συνάντηση, βέβαια και με την συμμαχία της Γερμανίας και άλλων δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κέρδισε χρόνο όλη αυτή την περίοδο. Είδατε, λέγαμε θα πάμε στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου, μετά τη Σύνοδο του Μαρτίου. Τώρα αφήσανε δήθεν ότι έδειξε καλή θέληση και τα λοιπά, αλλά δεν υπήρχε συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση, με αποτέλεσμα να κάνει αυτά που κάνει. Μας πληγώνει αυτό, δείχνει ότι δεν σέβεται και τα μνημεία και τον θρησκευτικό πολιτισμό άλλων λαών, και βέβαια έχει και ένα εντός εισαγωγικών κόμπλεξ ότι να, ακόμη μετά από τόσα χρόνια εμείς πρέπει να το δείχνουμε για εσωτερική κατανάλωση πιο πολύ. Αλλά αυτή είναι η Τουρκία και πρέπει να μην επαναπαυόμαστε και να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Ουσιαστικά ο πρόεδρος Ερντογάν τι ζητάει από εμάς, κύριε Μίτσιο?
Γιατί θα έλεγε κανείς ότι όταν πηγαίνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η Ελλάδα βάζει 1, 2, 3 πράγματα πάνω στο τραπέζι και όπως πάντα η Τουρκία έτσι βάζει 10 πράγματα, 20-30. Έτσι, αυτή είναι η πολιτική τους και με αυτόν τον τρόπο συνεχώς τα παρουσιάζει αυτά. Mm. Παρουσιάζει ότι αυτές είναι οι διεκδικήσεις μας και κατά κάποιο τρόπο θέλει να σύρει και το συνομιλητή και βέβαια από την μεριά τα παγιώνει αυτά. Mm-hmm. Και βέβαια είναι ένα διπλωματικό παιχνίδι και εξαρτάται από εμάς πώς θα το χειριστούμε. Αλλά εφόσον ξέρουμε πού πάνε τα πράγματα, ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε απέναντι, θα πρέπει και εμείς, και νομίζω ότι μέχρι τώρα πολύ ορθά και πολύ δυνατά το χειριζόμαστε. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει εμείς κάποια στιγμή να γύρουμε περισσότερες αξιώσεις και να πιέζουμε περισσότερο. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι, επειδή πριν μιλήσατε για τις κυρώσεις, οι κυρώσεις έγιναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τη μορφή απειλής, δηλαδή δεν θα τις δούμε ποτέ να εφαρμόζονται αυτές οι κυρώσεις? Λόγια ήταν, κύριε Χονδρόπουλε, δεν έγινε τίποτα. Κερδίσανε χρόνο οι Τούρκοι, είδατε, τραβήξανε το πλοίο το ερευνητικό το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το πάνε για συντήρηση. Φάνηκε ότι να δείξει το καλό πρόσωπο η Τουρκία, ότι να πήγε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ότι κάνουμε διάλογο. Έγιναν και επαφές με τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγε και η Ούρσουλα με τον πρόεδρο, τον Μισελ, στην Τουρκία πρόσφατα, είδατε και αυτά. Αλλά μετά στις συνεδρίες δεν έγινε τίποτα. Αλλά βέβαια τα δύσκολα πιστεύω θα αρχίσουν από εδώ και στο εξής για την Τουρκία, διότι η εμπλοκή της στο Μεσανατολικό, νομίζω ότι και το άλλο, ότι σε όλη την Ευρώπη θα έχουμε και έχουμε ήδη διαδηλώσεις του μουσουλμανικού στοιχείου, το οποίο ουσιαστικά το ενισχύει και η Τουρκία. Νομίζω ότι αυτό θα ενισχύσει περισσότερο τις αντιτουρκικές γραμμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες προβλέψεις ίσως που θα μπορούσαμε να κάνουμε για την επερχόμενη συνάντηση Τσαβούσογλου-Δένδια? Νομίζω θα είναι μία από τα ίδια, γιατί σκεφτείτε, στις 14 Ιουνίου θα συναντηθούν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όλοι οι αρχηγοί, θα συναντηθεί ο Μπάιντεν με τον Ερντογάν, έτσι τουλάχιστον ξέρουμε για την ώρα, και νομίζω μετά είναι και η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βρεθούν όλοι οι αρχηγοί εκεί πέρα. Ουσιαστικά αυτό που μάλλον προκύπτει είναι ότι θα ετοιμάσουν κάποια συνάντηση των δύο αρχηγών, δηλαδή του Μητσοτάκη και του Ερντογάν, σε επόμενο χρόνο. Αλλά πάλι ότι όλα αυτά είναι υπό την αίρεση του πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και η προσωπική μου πρόβλεψη. Οπότε αν χειροτερέψουν και γίνουν συμμαχίες και εμπλακούν σε μεγαλύτερες πολεμικές καταστάσεις κάτω στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι θα έχουμε άλλα γεγονότα μετά. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς θα πάει η διαμάχη ανάμεσα στις δύο χώρες, θα επηρεάσει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Όχι, είναι τώρα αυτή τη στιγμή η Τουρκία προσπαθεί να φτιάξει έναν άξονα ενάντια στο Ισραήλ. Προσπαθεί να ξεσηκώσει και τις χώρες και τον μουσουλμανικό κόσμο ενάντια στο Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων, και ουσιαστικά θέλει να σπάσει αυτόν τον άξονα τον δικό μας που είχαμε και με το Ισραήλ και με τα Ηνωμένα Εμιράτα και με το Μπαχρέιν και με την Αίγυπτο. Και εδώ τώρα έρχεται αυτός ο παράγοντας και είναι μια ευκαιρία, όπως το βλέπει η Τουρκία, να αρχίσει να μιλάει και με όλους. Πάλι με την Αίγυπτο μίλησαν προχθές με τον Υπουργό Εξωτερικών, με το Πακιστάν, με τη Σαουδική Αραβία. Άρα λοιπόν σε όλο αυτό το πλαίσιο προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Τώρα βέβαια πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ, τι εξελίξεις θα έχουμε στρατιωτικού χαρακτήρα από εδώ και στο εξής. Έχουμε Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ την Κυριακή, τι αποφάσεις θα πάρει. Πώς θα συνεχίσουν οι μεγάλες δυνάμεις να το αντιμετωπίζουν. Οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που έχουμε πάρα πολλές διαδηλώσεις καθημερινά μουσουλμάνων, μεταναστών και πολιτών που μένουν εκεί υπέρ των Παλαιστινίων. Άρα δηλαδή είναι ένα ευρύτερο πλέγμα καταστάσεων και πολύ εύθραστον, θα έλεγα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μίτσικο. Θεωρείτε ότι το δίδυμο Τσαβούσογλου και Δένδιας θα μπορούσαν να φέρουν αυτό το ζήτημα των τόσων πολλών ετών προς μια επίλυση? Όχι, αυτά είναι μεγάλες αποφάσεις και έχουν να κάνουν και με την ισορροπία δυνάμεων και ευρύτερους σχηματισμούς πολιτικούς και γεωπολιτικούς. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να εκφράσουν η Τουρκία να αναγνωρίσει κάποια χώρας, οι Υπουργοί Εξωτερικών. Δεν θα μπορούσε η Τουρκία δηλαδή να φτάσουμε σε σημείο να αναγνωρίσει έστω και λίγα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας? Υπό τις παρούσες συνθήκες και όλα αυτά που έχει κάνει, το θεωρώ απίθανο. Απίθανο λοιπόν. Πρέπει να πιεστεί πάρα πολύ εσωτερικά, να είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, να έχουμε εμείς το πάνω χέρι, να αρχίζουμε να διεκδικούμε περισσότερο. Νομίζω ότι για την ώρα θα πρέπει να περιμένουμε. Να περιμένουμε λοιπόν. Κύριε Μίτσικο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.